Νέο εξοπλισμό, νέα οχήματα για την καθαριότητα. Είναι στην ίδια κατεύθυνση. Σε αυτά που λέμε κάθε φορά. Στην προσοχή μας στην καθημερινότητα, στην ικανοποίηση των δημοτών και τη δικιά μας ότι πλέον είμαστε μια καθαρή πόλη. Βέβαια, πάντα χρειάζεται προσπάθεια, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ωστόσο, το καλό είναι το καλύτερο. Αλλά στην κατεύθυνση αυτή, σήμερα βλέπετε εδώ νέα πορεματοφόρα, νέα σάλωθρα για πιο μικρά στενά, να μπορούμε να μπούμε, να σκουπίζουμε, να πλένουμε πλατείες, δρόμους και μεγαλύτερους δρόμους και μικρότερα στενά. Αυτή είναι η προσπάθεια μας που αναλαμβάνω. Θα μας βλέπετε συνέχεια. Όποια εισήγηση κάνει διάρκεια καθαριότητας, η οποία συμβάλλει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, θα την υποστηρίζω και εγώ προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά τα οχήματα ήρθαν μετά από 2 χρόνια σχεδόν που είχε ξεκινήσει ο διαγωνισμός που κάναμε για την αναβάθμιση του στόλου μας. Δυστυχώς, γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Αυτό ο σχεδιασμός είχε γίνει στην αρχή της θητείας μας και τώρα σιγά σιγά παραλαμβάνουμε τα πρώτα οχήματα από τότε. Πρόκειται για 2 σάρωθρα τα οποία θα μπουν στους πιο στενούς δρόμους της πόλης. Αυτά που έχουμε ήδη είναι αρκετά παλιά, οπότε έχουμε προβλήματα στους κινητήρες τους και σε όλα τα μηχανικά τους μέρη. Και έχουμε και 3 πορηματοφόρα μικρού μεγέθους, τα οποία θα μπουν σε στενά και θα βοηθήσουν στην αποκομιδή. Την επόμενο διάστημα περιμένουμε άλλα 3, τα οποία έχουμε βάλει ένα καινοτόμο σύστημα πάνω, το οποίο θα έχει ένα ενσωματωμένο πλήσιμο, δηλαδή θα αδειάζει ο κάδος και θα πλένεται ταυτόχρονα. Είναι ένα φαινόμενο το η δυσοσμία των κάδων που παρατηρείται και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε μέσω αυτού του τρόπου. Νομίζω πλέον, αν έρθουν και αυτά τα οχήματα που είπε τώρα ο Αντιδήμαρχος, έχουμε ένα πλήρη στόλο, θα έλεγα. Ότι είμαστε εξοπλισμένοι, πάντα βγαίνουν και πιο μηχανήματα, πάντα βγαίνουν πιο εξελιγμένα. Θεωρώ ότι ως Δήμος πλέον έχουμε εξοικονομήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του στόλου και των μηχανημάτων μας. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Άρα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το πλήρη των εργαζομένων που έχουμε και τρίτον, η ικανότητα τη διοίκηση του Αντιδήμαρχου. Νομίζω φέρνει το καλό αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να έχεις μια καθαρή πόλη όταν δεν έχεις προσωπικό ή δεν έχεις οπλισμό ή έχεις μια διοίκηση που δεν ασχολείται. Άρα νομίζω αυτή τη στιγμή έχουμε 3 παραμέτρους που λειτουργούν συνδυαστικά και έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.